το δεύτερο σπίτι μας. Είναι το σκηνικό της ασύλληπτης για τον ανθρώπινο νου ολικής καταστροφής που υπέστη το χωριό Χουμέρι. Τραγικό αποτέλεσμα των ισχυρών Ρίχτερ. Είμαστε με τον παππού, εγώ, η γυναίκα μου. Σύμφωνα με τους κατοίκους, πάνω από το 90% των κατοικιών έχουν ισοπεδωθεί ολοσχερός, ενώ η εικόνα στους δρόμους από τα συντρίμια είναι αποκαρδιωτική. Τα 100 σπίτια πέντε μόνο είναι κατοικήσιμα. Η μεσοτυχία ήταν με άλλα σπίτια. Έχουν όλα χαλάσει και επόμενε το δικό μας. Και πού μείνατε χτες το βράδυ? Στο Ηράκλειο με πήραν τα παιδιά. Τα φάρμακά μου, τίποτα δεν πήρα. Να, όπως με θωρείς που ήμουν μέσα, τσίπινα και καφέ μόνο την ποδιά που έβγαλα. Και προσπάθουν να βρει παιδιά να ανοίξω την πόρτα, ενώ είχα ξεκλειδώσει. Και αυτό την επίλωθε και πήγαινε πέρα. Αυτό το πράγμα δεν το είχαμε ζήσει ποτέ και ούτε πρόκειται. Είναι το χωριό, το 90% έχουμε από τα 100, 90 σπίτια κατοικήσιμα. Από τα 90 έχουμε τρία σπίτια τα οποία δεν είναι και η αίθουσα αυτή που βρίσκεστε. Σπίτια ολόκληρα έχουν καταρρεύσει, τείχοι έχουν γκρεμιστεί, συντρίμια παντού, από τον ισχυρό σεισμό αλλά και τους μετασεισμούς, με μεγαλύτερο των 5,3 Ρίχτερ που έγινε σήμερα το πρωί. Ό,τι είχε απομείνει και από την εκκλησία του Άι Γιώργη στο χωριό, ολότελα ισοπεδώθηκε σήμερα αφού η μετασεισμική δραστηριότητα καταγράφεται έντονη. Το ξοκλήσι του Άι Γιώργη στο Χουμέρι έκανε προσπάθεια για να κρατηθεί ζωντανό, όμως τα σημερινά 5,3 Ρίχτερ το κατέστρεψαν ολοσχερώς. Κι άλλοι ναοί έχουν παρόμοιες ζημιές. Χαρακτηριστικά θα επιμείνω και θα αναφερθώ στον Άγιο Γεώργιο, ένα εξοκλήσι το οποίο βρίσκεται πάνω από το χωριό μας και το οποίο αυτή τη στιγμή έχει καταρρεύσει τελείως. Οι κάτοικοι του χωριού που μετρούν τώρα τις πληγές τους έμειναν το βράδυ έξω από τα σπίτια τους. Τι να σας πω, μεγάλη καταστροφή. Δεν περιμένω. Είμαστε στο δρόμο, στη σκηνή μένουμε. Σε σκηνές, στην αίθουσα της εκκλησίας, η οποία είναι καινούρια. Και είναι αντέχει. Ό,τι μπορεί να γίνει, γιατί έρχεται χειμώνας και τα σπίτια είναι έρμεα πια και με το πλιάτσικο και όλα αυτά. Παράλληλα, έχουν αναποθέσει τις ελπίδες τους στη συνδρομή της πολιτείας.